Ανάσταση Χριστού Θεοσάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτων. Το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νου φιλοξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων ελπίδαμε, το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε, τη το Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήθη δια του Σταυρού χαράς για παντός ευλογούντας τον Κύριον. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι που μήνας δημάς, θανάτω θάνατον όλεσιν. Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομαι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στον Μεγάλο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Πεντηκοσταρίου την Κυριακή του Πάσχα και έχει το εξής επίγραμμα: Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα. Ο Κύριος που ημών Ιησούς Χριστός που κατέβηκε προς πάλιν εις τον Άδη μόνος του, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης χείλα. Πήρε δηλαδή τα τρόπαια της νίκης, όλα τα τρόπαια της νίκης, τα μέγιστα τρόπαια της νίκης, τα οποία είναι νίκη κατά του θανάτου και του διαβόλου και του άδου. Πάσχα το Μέγα και Άγιον επιτελούμε σήμερα σε βάσμη πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Καθώ με τα χαρά σαφάτου και πάσης λαμπρότητος του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού Θεία και Ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν, διείς και η αυθαρσία εικονίζεται. Εξής χάριτη και φιλανθρωπία του Παναγάθου Θεού η Μητέρα Φύσης επλουτίστη. Πήραμε μέσα από την Ανάσταση του Χριστού, για τις Αναστάσεις του Χριστού, την αυθαρσία και την αθανασία. Πάσχα δε η σημερινή εορτή, η πασών των εορτών Βασιλής και Κυρία, ονομάζεται εκ του Εβραϊκού, λέγει ο Συναξαριστής. Πάσχα, κατά την γλώσσα των Εβραίων, σημαίνει διάβασης. Και έχει μία υποσημείωση εδώ ο Μέγας Συναξαριστής. Το Πάσχα, λέγει στα εβραϊκά, καλείται Πεσάχ, που σημαίνει διάβασης. Αυτό, σύμφωνα με τους Εβδομήκοντα, καλείται Φασέκ, κατά δε τον Ιώσυπο, Πάσχα. Πάσχα δε ήταν πρώτον η ετήσια σφαγή του Αρνίου κατά την 14η του μηνός Νισάν, η οποία καλείται και το Πάσχα του Αρνίου. Δεύτερον, Πάσχα ήταν η εορτή της 15η του Νισάν, η εορτή του Πάσχα, και τρίτον, η καθόλου εορτή από τις 14 μέχρι τις 21 του μηνός Νισάν ή αλλιώς λεγόταν εορτή του Ναζίμου και ήταν αυτή πάρα πολύ σπουδαία εορτή για τους Εβραίους. Κατά ταύτην την εορτή εμνημονεύεται η απελευθέρωσή τους από την δουλεία των Αιγυπτίων. Καθόν χρόνων τα πρωτόδωκα των Αιγυπτίων κατεσφάγησαν υπό Αγγέλου, ο οποίος άγγελος, ο λατρευτής άγγελος, σταλμένος από τον Θεό, εφώνευσε όλα τα πρωτόδωκα των Αιγυπτίων και τότε ο Φαραώ επίστηκε να αφήσει ελεύθερο το λαό του Ισραήλ να υπάγει να λατρεύσει τον Θεό, τον αληθινό Θεό στην έρημο. Και έτσι ξεκίνησε ο Μωυσής με τον λαό
για να υπάγει στη γη της Ευαγγελίας. Ο άγγελος έβλεπε το αίμα του αρνίου, δια του οποίου κατά εντολή του Θεού οι Εβραίοι είχαν αλείψει τους παραστάτες των σπιτιών τους, και έτσι παρέτρεχε αυτές. Και έτσι δεν εφωνεύτηκε κανένα από τα παιδιά των Εβραίων, παρά μόνο τα πρωτόδοκα των Αιγυπτίων και αυτού του Φαραώ. Η εορτή αυτή του Πάσχα, του Ιουδαϊκού Πάσχα, ήταν πρώτον μνημόσυνο της απελευθέρωσης από την Αιγυπτιακή δουλεία. Θυμόντουσαν δηλαδή οι Εβραίοι, όταν γιόρταζαν το Πάσχα, την απελευθέρωσή τους από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων. Και δεύτερον, ήταν αυτό το Ιουδαϊκό Πάσχα, ήταν τύπος της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τη δουλεία του Σατανά και τα δεσμά του θανάτου. Η γιορτή αυτή του Ιουδαϊκού Πάσχα διαρκούσε 7 ολόκληρες ημέρες. Δηλαδή από τις 14 του μηνός Αβίβ ή Νισάν, που αντιστοιχεί στον δικό μας Μάρτιο, μέχρι τις 21. Εκαλείτο δε εορτή των Αζήμων, γιατί όλες αυτές τις ημέρες οι Εβραίοι έτρωγαν άζημα. Επειδή δε η 14η ήταν η μέρα θυσίας και απομακρύσεως από το σπίτι κάθε ενζήμου, συμπεριλαμβανόταν και αυτή στις εορτάσιμες ημέρες, αριθμωμένη κατέθιμον μετά τον Αζήμο. Γι' αυτό και ο Ιώσυπος λέει «Εορτήν των Αζήμων, εφημέρας 8, την των Αζήμων λέγομένη». Σημειωτέω δε ότι τη δεκάτη του μηνός κάθε οικογενειάρχης ελάμβανε ένα αρνί ή ερήφιον, κατσίκι, το οποίο θυσίαζε το εσπέρας της 14ης ενώπιον του θυσιαστηρίου. Το αρνίον οπτάτο, ψινόταν δηλαδή, διαπερόμενον ενοβελό, σε σούβλα διαπερνόμενο, έχοντι έτερον τεμάχιον ξύλου, όπερ διεσταύρου αυτό περί το στήθος. Και υπήρχε και ένα άλλο τεμάχιο ξύλου, το οποίο στα πρωτά περνούσε το αρνίο στο στήθος. Ώστε το αρνίο το τρόπο αντινάει σταυρούτο και ψινόταν με προσοχή για να μην συντριφθεί κανένα οστόν του. Για να νοήσουμε την τελετή αυτή, είναι ανάγκη να αφηγηθούμε τα καθέκαστα της εορτής. Καθήμενοι οι Ιουδαίοι στο συμπόσιο έπειραν εν πρώτης ποτήριο ίνου και κραμμένου ύδατη. Έπειραν δηλαδή ίνο, ο οποίος όμως ήταν ανεμειγμένος και με νερό. Επί του ποτηρίου τούτου ανεπέμπει το ευχή από τον συμποσιάρχη και αυτό ονομαζόταν το πρώτο ποτήριο. Μετά από αυτά γινόταν η νύψη των χειρών και προσφέρετο σύντομη ευχαριστία στον Θεό. Στην τράπεζα ήταν οι πικραλίδες, τα άζημα, το βάμα και το οπτό το ψημένο αρνί. Μετά την ύψη, αφού έπλυναν τα χέρια τους, έτρωγαν κάποια χόρτα και πρόσφεραν άλλη προσευχή. Έπειτα αφαιρούσαν τα φαγητά από την τραπέζη, όπως διαγυρωμένης της περιεργίας των παιδιών, δοθεί αφορμή προς εξιστόρηση του σκοπού του συμποσίου της εορτής. Δηλαδή έβλεπαν τα παιδιά που έπαιρναν τα φαγητά από το τραπέζι και από περιέργεια ρωτούσαν γιατί το κάνανε αυτό και δινόταν έτσι η αφορμή για να εξιστορηθεί ο σκοπός της εορτής του συμποσίου. Δηλαδή η ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Και έπειτα πάλι τα φαγητά ετίθεται εκ νέου επάνω στο τραπέζι
Και ο συμποσιάρχης, ο αρχηγός του συμποσίου έλεγε «Θυσία το Πάσχα τούτο Κυρίο, ως εσκέπασε τους οίκους των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, η νίκα επάταξε τους Αιγυπτίους, τους δε οίκους ημών ερίσετο». Δηλαδή, αυτό είναι θυσία το Πάσχα, προσφορά στον Κύριο, ο οποίος σκέπασε τα σπίτια των Ισραηλιτών, των Εβραίων, εις την Αίγυπτο, όταν εφώνευσε τους Αιγυπτίους, ενώ γλίτωσε τους δικούς μας οίκους. Και κατά παράφραση, τούτο είναι το Πάσχα το οποίο τρώγουμε, διότι ο Κύριος διέβη τα οικία των πατέρων ημών εν Αιγύπτο. Μετά το τέλος του λόγου, ο συμποσιάρχης ελάμβανε τα χόρτα, τα άζυμα και τα υπόλοιπα, εξηγούμενος τον σκοπό και την σημασία ενός εκάστου. Τα μεν πικρά χόρτα σήμαιναν την πικρία της αιγυπτιακής δουλείας, το δε άζυμο, το ευνίδιο της απελευθερώσεως. Έφυγαν δηλαδή ξαφνικά και το ψωμί ήταν άζυμο. Δεν πρόφθασε να ζυμωθεί και να φουσκώσει και να ψηθεί κανονικά. Έπειτα, απαγγέλλοντας τους ψαλμούς 113 ή 110 και 114 ή 113 ψαλμούς και προφέροντας σύντομη προσευχή μαζί με τους άλλους που παρακάθονται στο τραπέζι, έπινε ποτήρι ίνου που ονομαζόταν δεύτερο ποτήριο. Μετά από αυτά ένιπταν και πάλι τα χέρια τους και έτρωγαν ευσχημόνως το αρνείο. Νύπτοντες δε τα σχήρας αυτών μετά το δείπνο, έπιναν τρίτο ποτήριο που καλείτο ποτήριο της ευλογίας, το οποίο είναι ακριβώς το ποτήριο για το οποίο ο Κύριος συνέστησε τον δείπνο. Ο Κύριος ημών συνέστησε τον δείπνο, τον μυστικό δείπνο. Ήταν δε και άλλο ποτήρι, το οποίο ονομάζεται Χαλίλ, πάνω στο οποίο απήγγειλαν τους ψαλμούς 115, 116, 117 και 118. Ή κατά τους 70, τον 114, 115, 116 και 117. Οπότε και ο Σωτήρος μας μετά από το δείπνο έψαλε ύμνο. Θυμόμαστε ότι το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρει μετά το πέρας του μυστικού δείπνου, τη Μεγάλη Πέμπτη, οι μνήσαντες εξήθουν, αφού έψαλαν ύμνο στο Θεό, βγήκαν από το υπερό όπου έγινε ο μυστικός δείπνος, στο Λόφο Σιών και πήγανε προς την Γεθσημανή. Όλα αυτά ήταν τύποι που ακριβώς εφαρμόστηκαν κατά τον θάνατο του αρνίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δηλαδή, του Έροντος, την αμαρτία του κόσμου. Και βλέπουμε πως ο Θεός είχε ορίσει στους Εβραίους να κάνουν όλη αυτή την τελετουργία, την ημέρα του Πάσχα, προτυπώνοντας την δική του θυσία, τη θυσία του Γολγοθά, του αρνίου, του αμνού, του Έροντος, την αμαρτία του κόσμου. Το αρνίο, αυτό που έτρωγαν το Πάσχα, θα έπρεπε να καταβροχθιστεί, να καταναλωθεί πριν από το πρωί. Όταν η οικογένεια ήταν ολιγομελής, μπορούσαν τότε δύο οικογένειες να φάνε μαζί. Και τα μέλη αυτών των οικογενειών θα έπρεπε να είναι εζωσμένοι τα σωσφίας και να φέρουν τα υποδήματα στα πόδια τους και ράβδο στα χέρια τους, σαν να είναι ενωδιπορία. Έτσι όλα αυτά ήταν πάλι τύποι και αναμνήσεις αυτού που έγινε κατά την απελευθέρωση των Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός φαίνεται ότι γιόρτασε το Πάσχα την πέμπτη ημέρα, δηλαδή
μία ημέρα πριν από την ορισμένη, την οποία και πρώτη των αζήμων την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πρώτη δε των αζήμων, λέει ο Ευθύμιος, την πρώτου Πάσχα ημέρα, την τρισκεδεκάτη, τη δεκάτη τρίτη δηλαδή, του μηνός Νισάν, και πέμπτη της εβδομάδας. Πρώτη αυτή των αζήμων καλέσαντες, ως προλαμβάνοντες τα άζημα του Πάσχα. Ο Κύριος ημών επομένως έφαγε το Πάσχα μετά των μαθητών το εσπέρας της Πέμπτης. Προέλαβε μεν των καιρών μια κατοικονομία. Μια μέρα νωρίτερα δηλαδή έφαγε το Πάσχα με τους Αποστόλους. Επειδή γάρ εγίνωσκεν, λέει ο Ευθύμιος, ότι κατά την τρισκεδεκάτην αποθανείται, γιατί γνώριζε ότι θα πεθάνει στις 13 του μηνός Νισάν, και γάρ οικώσιν κατά την ημέραν της του τυπικού αμνού θυσίας, θυσιαστήνε και των αληθινών αμνών. Ήταν πράγματι, λέγει, φυσικό την ημέρα που προσφερόταν η τυπική θυσία του αμνού να θυσιαστεί και ο αληθινός αμνός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έτσι ώστε καταλήλως να επαναρρωθεί τον τύπο και η αλήθεια και να συντεριαστούν αυτά τα δύο. Λοιπόν, κατά την τρισκεδεκάτην εστί το Πάσχα, μη εγχωρούντος εταίρος του πράγματος. Και έτσι και το νομικό Πάσχα επλήρωσε και το πνευματικό Πάσχα παρέδωσε. Τη θυσία δηλαδή το ίδιο του εαυτού του. Και αυτήκα εν αυτή τη νυχτή συνελήφθη παρά των Ιουδαίων. Την ίδια νύχτα ήταν που συνελήφθη από τους Ιουδαίους και οδηγήθηκε μετά από την ολονύχτια ταλαιπωρία στο Γολγοθά. Ό,τι δε τούτο ούτως έχει και από τα εξής εξάγεται. Πρώτον, ότι κατά τον Ιωάννη, στο 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, στον 28ο στίχο γράφει ότι οι Ιουδαίοι ούκ εισήλθον στο πρετόριον ή να μη μιανθώσει, αλλή να φάγωση το Πάσχα. Τούτο δε γένετο μετά το φαγήτο Ιησού το Πάσχα, μετά των μαθητών αυτού. Άρα σημαίνει ότι ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο και το Πάσχα μία ημέρα νωρίτερα. Οι Ιουδαίοι δεν μπήκανε, λέει, μέσα στο πρετόριο, γιατί επρόκειτο να φάνε το Πάσχα. Και επειδή ο πρετόριος και το πρετόριο, δηλαδή το ακάθαρτο, δεν εισήλθαν μέσα για να μπορούν να φάνε το Πάσχα. Δεύτερον, η ημέρα καθήν ο Πιλάτος παρέστησε αυτόν ενώπιον των Ιουδαίων είναι η Παρασκευή του Πάσχα. Και τρίτον, τι αυτή εστί και η εν του Ταλμούδ παράδοσης των Ιουδαίων. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος έφαγε το Πάσχα με τους Αγίους Αποστόλους μια ημέρα νωρίτερα από την κανονική ημέρα που έτρωγαν όλοι οι Εβραίοι το Πάσχα. Κατά τα πρώτα από το Χριστού έτη, οι εξεβραίων χριστιανοί εόρταζαν και αυτοί με τους άλλους το Εβραϊκό Πάσχα. Αφού ο Κύριος εκήρυξε, ούκ ήρθον καταργήσε, αλλά πληρώσε το νόμο των Μωσαϊκών. Τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, μετά την Σταύρωση, την θυσία, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, το Εβραϊκό Πάσχα, αφού ο Κύριος είχε πει ότι δεν ήρθε για να καταλύσω τον νόμο, αλλά για να τον συμπληρώσω. Η μόνη διαφορά ήταν ότι το Πάσχα των πρώτων χριστιανών ετελείτο με μεγαλύτερη χαρά, καθώς μη συμβολίζουν απλώς παλαιά σωτηρία, αλλά ιονίζουν την μέλουσα ζωή. Δεν ήταν πλέον μια απλή ανάμνηση της παλαιάς απελευθέρωσης από τους Εβραίους, αλλά προϊόνιζε και την μέλουσα ζωή, την αιωνιότητα.
την αιώνια χαρά στην Βασιλεία του Θεού. Η συνήθεια αυτή του εορτασμού του Πάσχα των Ιουδαίων παρέμεινε σε μερικούς χριστιανούς μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Όμως από το έτος 51 μετά Χριστόν, συνελθόντες οι Απόστολοι αποδοκίμασαν για το 7ο κανόνος αυτούς που εορτάζουν το Πάσχα με τους Ιουδαίους τη 14η του Νησάν, καλουμένους δε ως εκ τούτου και τέσσαρες και δεκατήτας. Έτσι ονομαζόντουσαν αυτοί οι χριστιανοί που ήθελαν να συνεχίσουν να εορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους Εβραίους. Παρά τα αυτά, παρόλοι οι Απόστολοι λοιπόν αποδοκίμασαν με τον 7ο κανόνα τον συνεορτασμό με τους Εβραίους του Πάσχα, κάποιοι εξακολούθησαν και μεταγενεστέρως να εορτάζουν το Πάσχα με τους Εβραίους. Ενώ πάλι στη Δύση εορταζόταν αυτό σε διάφορες άλλες ημέρες. Και πολλοί προσπάθησαν αυτή την ανομαλία να την εξαλείψουν και πολλές συζητήσεις διεξήχθησαν, αλλά δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτή την ανομαλία αποφάσισε να εξαλείψει ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος συγκάλεσε προς τούτο και την συνελθούσα το 325 ενοικία Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, επιζητώντας να εορτάζουν όλοι μαζί οι χριστιανοί το Πάσχα και να το εορτάζουν μετά τους Εβραίους, όχι ταυτόχρονα. Η Σύνοδος της Νικαίας, αφού καταδίκασε τους τέσσερις και δεκατήτας, όρισε τα κατά το Πάσχα. Και επειδή η Αλεξάνδρεια ήταν τότε πνευματικό κέντρο της νεοειδρυμένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ανετέθη στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας να μελετήσει το ζήτημα μαζί με τους διδασκάλους τους περί αυτών και να καταρτήσει αιώνιο Πασχάλιο, για το οποίο θα καθορίζεται η ημέρα του εορτασμού του Πάσχα κατά πάντα τα έτη μέχρι της συντελείας των αιώνων. Τούτου γενομένου διατυπώθη ο κανόνας κατά τον οποίο το Πάσχα των χριστιανών πρέπει να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Εαρινής Ησημερίας, η οποία συμπίπτει ή την 21η Μαρτίου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο ή μετά από αυτή, εάν δε η Ησημερία συμπέσει Κυριακή, το Πάσχα να εορτάζεται την επόμενη Κυριακή. Η Εκκλησία της Ρώμης τότε διατύπωσε κάποιες διαφωνίες και το Πάσχα εορτάστηκε στη Δύση σε διάφορες ημέρες. Μετά από κάποιο διάστημα όμως επήρθε συμφωνία και το Πάσχα γιορταζόταν πλέον την ίδια Κυριακή από όλους τους χριστιανούς μέχρι το 1582, οπότε ο Πάπας Γρηγόριος ο 16ος αντικατέστησε το Ιουλιανό ημερολόγιο με νεότερο που ονομάστηκε από το ονόματος του Γρηγοριανό και έκτοτε ο εορτασμός του Πάσχα από την Ανατολική και τη Δυτική Χριστιανοσύνη δεν είναι ταυτόχρονος. Η Εκκλησία της Ελλάδος από τις χειραφεσίες της σε αυτοκέφαλο ακολούθησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Κατά δε τον καθορισμό του Πάσχα, συμφώνως με το Ιουλιανό ημερολόγιο, και το αυτό εξακολούθησε και μετά την εισαγωγή παυτής του Γρηγοριανού ημερολογίου. Διότι εκτός από θρησκευτικούς λόγους, οι οποίοι επιβάλλουν τη διατήρηση αυτού απαρεγκλήτως, συντρέχουν επιπροσθέτως και εθνικοί ακόμα λόγοι για την ταυτόχρονη, για τον ταυτόχρονο εορτασμό του Πάσχα από όλους τους Ορθοδόξους και μάλιστα τους Έλληνες. Προς καθορισμό της Κυριακής του Πάσχα υπολογίζουμε ως εξής.
Πρέπει πρώτα να καθοριστεί η μέρα της πρώτης μετά την Ιαρινή ημερία Πανσελίνου, σύμφωνα προς το Ιουλιανό ημερολόγιο. Προς τούτο πρέπει να προσδιοριστεί η ηλικία της Ελλήνης κατά την 21η Μαρτίου, η μέρα παραδεκτίως της Ιαρινής ημερίας, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η ηλικία της Ελλήνης την 1η Μαρτίου είναι ίδια με την ηλικία αυτής κατά την 1η Ιανουαρίου. Επειδή μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 1ης Μαρτίου μεσολαβούν 31 ημέρες του Ιανουαρίου και 28 του Φεβρουαρίου, συνολικά 59, δύο δηλαδή σε ελληνιακοί μήνες, γιατί κάθε ελληνιακός μήνας έχει 29 και μισό ημέρες. Όσων λοιπόν ημερών είναι η σελήνη την 1η Ιανουαρίου, θα είναι και την 1η Μαρτίου. Η δε ηλικία της σελήνης την 1η Ιανουαρίου λέγεται επακτή του έτους ή θεμέλιον σελήνης. Προς έβρεση της επακτής χρησιμοποιείται η λεγόμενη 19ετηρής του Μέτωνος, που εγκρίθηκε από την 1η Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστό. Κατά ταύτην λοιπόν, επειδή το σεληνιακό έτος είναι 11 ημέρες μικρότερο του ηλιακού, εάν κατά έτος έστω πρώτον γίνει συζυγία, συμπέσει δηλαδή να γίνει νέα σελήνη την 1η Ιανουαρίου, το επόμενο έτος, α συν 1, η επακτή, δηλαδή η ηλικία της σελήνης κατά την 1η Ιανουαρίου, θα είναι 11 ημέρες, όσες το σεληνιακό έτος είναι μικρότερο του ηλιακού. Το δε επιόν έτος α συν 2 θα είναι 22, το τρίτο θα είναι η επακτή 33 και αφού αφαιρεθούν εκ του αριθμού αυτού οι μέρες 30, το συμπληρωθέντος μηνός 33 μείον 30 ίσον 3 θα είναι 3 η επακτή. Η τάξη αυτή επαναλαμβάνεται ένα 19 έτη και αυτό γιατί οι φάσεις της Ελλήνης επαναλαμβάνονται κατά την αυτή ημερομηνία ανά 19 έτη. Λέγεται δε η 19ετής αυτή περίοδος κύκλος της Ελλήνης. Για να προσδιοριστεί λοιπόν η ηλικία της Ελλήνης κατά την 21η Μαρτίου ενός ουδήποτε έτους, πρέπει να εύρουμε πρώτον εις ποιον από τον κύκλο των 19 αυτών ετών ανήκει το ζητούμενο έτος. Προς τούτο και επειδή ως πρώτον έτος 19ετηρίδος είναι αποδεκτόν το έτος 2 μετά Χριστόν, αφαιρούμε από το ζητούμενο έτος τον αριθμό 2 και διαιρούμε δια του 19. Και έτσι λέγει στη συνέχεια πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ημερομηνία του Πάσχα. Αυτά για τον εορτασμό του Πάσχα σύμφωνα με τον κανόνα της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο κανόνας δε της Συνόδου έχει ως εξής. Είναι ο 7ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος την Αγία του Πάσχα ημέραν προς της Ιαρινής ημερίας με τα Ιουδαίων επιτελέσει καθερίστο. Εάν κάποιος λοιπόν επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος την Αγία ημέρα του Πάσχα προς της Ιαρινής ημερίας την κάνει μαζί με τους Ιουδαίους, συνεορτάζει με τους Ιουδαίους, αυτός πρέπει να καθερείται. Και το ερμηνεύει εδώ πάλι ο Μέγας Συναξαριστής και λέγει ότι ο αποστολικός αυτός κανόνας διορίζει ότι όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος θα εορτάσει το Άγιο Πάσχα πρωτύτερα από την ησημερία της Ανοίξεως μαζί με το νομικό φάσκα των Ιουδαίων, ας καθερείται. Διότι και από τους Ιουδαίους οι μεν σοφότεροι εφύλαταν το κατά την ησημερία να εορτάζει το Πάσχα κατά τον βλάσταρι, καθώς ο Μωυσής του το διέταξε. Οι δε αγρικότεροι εόρταζαν αυτό πρώτης ησημερίας κατά τον παρόντα κανόνα και ακολούθως δις εν το αυτό εν αυτό το Πάσχα εόρταζαν.
καθώς τούτο δηλεί η επιστολή Κωνσταντίνου του Βασιλέως υπέρ του Πάσχα. Συνεχίζουμε έτσι το κύριο κείμενο από τον Μεγάλο Συναξαριστή. Η ημέρα αυτή, λέγει, είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία ο Θεός απαρχής των κόσμων εκ του μειόντος παρήγαγε. Κατά αυτή δε την ημέρα και των λαών των Εβραίων από τη δουλεία των Αιγυπτίων ελύτρωσε και δια της ερυθράς θαλάσσης εις την απέναντι ξηρά διαβίβασε. Κατά ταύτην πάλι την ημέραν, κατά βάση εξ ουρανού, εις τη μήτρα της Παρθένου κατόκισε. Και είδη το ανθρώπινο γένος από τον του Άδου αρπάσας πυθμένων εις ουρανούς ανεβίβασε. Και εις το αρχαίον αξίωμα της αυθαρσίας αποκατέστησε. Δηλαδή την ίδια ημέρα που έγινε ο κόσμος, την ίδια ημέρα έγινε και η διάβαση των Εβραίων για τις ερυθράς θαλάσσης και την ίδια μέρα έγινε και ο Ευαγγελισμός και η ανανθρώπιση του Κυρίου. Πάσχα δε, δηλαδή διάβασης, ονομάστηκε η σημερινή εορτή από την διάβαση της ερυθράς θαλάσσης. Τότε, θέλοντας ο Θεός να ελευθερώσει το γένος των Εβραίων από τη δουλεία της Αιγύπτου, εβίασε με πολλές πληγές τον Φαραώ να τους απολύσει να φύγουν. Είναι οι γνωστές 10 πληγές του Φαραώ. Κάθε φορά που έπεφτε μία πληγή επάνω στον Φαραώ, ο Φαραώ έβγαζε απόφαση να αφήσει ελεύθερους τους Εβραίους να φύγουν, μετά όμως το μετάνιωνε. Όταν όμως έπεσε η φοβερότερη από όλες, η 10η πληγή, όπου θανατώθηκαν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και το δικό του το Φαραώ, τότε οριστικά τους επέτρεψε να φύγουν. Και προσέταξε επίσης τον Μωυσή να πει σε όλον τον λαό, των Εβραίων, εκείνη την ημέρα, προσέταξε όχι ο Φαραώς, ο Θεός τον Μωυσή, να σφάξει κάθε οικία ένα κρυό χρονιάρικο, ένα κρυάρι ενός έτους, και αφού το ψήσουν ολόκληρο, να το φάγουν εκείνη τη νύχτα. Ολόκληρο, όρθιοι, με άζημα και με υποδήματα στους πόδας και γρήγορα, βεβαιασμένα. Γιατί λέγει αυτό είναι Πάσχα, δηλαδή διάβασης. Επειδή το πρωί όταν θα ξημέρωνε, επρόκειτο να περάσουν την ερυθρά θάλασσα διαξηράς και να περάσουν στην απέναντι έρημο και έτσι να απαλλαγούν παντελώς από την τυραννία των Αιγυπτίων. Αυτά όλα έτσι προγνώρισε ο Θεός και γι' αυτό έδωσε εντολή στο Μωυσή να πράξει έτσι ο λαός. Καθώς λοιπόν τότε εκείνος ο αμνός ονομάστη Πάσχα, διότι φανέρωνε τη διάβαση της ερυθράς θαλάσσης, έτσι και εδώ ο αμνός του Θεού και Πατρός έγινε εις εμάς το νοητό και αληθινό Πάσχα, διότι μας διαβίβασε από την αμαρτία στην ουράνια αυταρσία και μας απελευθέρωσε από την τυραννία του νοητού Φαραώ, δηλαδή του Σατανά. Δηλαδή η έξοδος των Εβραίων και η διάβασή τους δια της ερυθράς θαλάσσης και η πορεία τους προς τη γη της επαγγελίας ουσιαστικά είναι και μία προτύπωση της δικής μας απελευθέρωσης δια του αληθινού Πάσχα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ως άλλος αμνός θυσιάστηκε και έτσι μας χάρισε την δυνατότητα της διάβασης από την γη των παθών που είναι η Αίγυπτος, από τη δουλεία του Σατανά, του Διαβόλου, εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού στη γη της Επαγγελίας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Πλην πρέπει να γνωρίζουμε, λέει ο Μέγας Συναξαριστής, ότι καθώς λέγουν Θείοι Πατέρες, κατά βάση ο Κύριος εις τον Άδη, δεν ανέστησε όλους όσοι ευρίσκονται εκεί, αλλά όσους επίστευσαν σε Αυτόν.
Επίστευσαν δε όσοι κατά το δυνατόν είχαν βίο καθαρό. Αυτοί είχαν και καλή διάθεση. Τις δε ψυχές των απαιώνων Αγίων, τις οποίες ο Άδης βιαίως κρατούσε, τις ελευθέρωσε ο Κύριος και σε όλους χάρισε την εις ουρανούς ανάβαση. Γι' αυτό λοιπόν με κάθε χαρά και λαμπρότητα γιορτάζουμε την Αγία Ανάσταση του Κυρίου. Ποιούμε δε και τον συνήθι ασπασμό αυτή την ημέρα, δεικνύοντας με αυτό την κατάλυση της παλαιάς έχθρας και την ένωση με τον Θεό και τους Αγγέλους. Τώρα πώς έγινε η Ανάσταση του Κυρίου. Κατά το μέσον της νυχτός του Σαββάτου προς την Κυριακή, η οποία από τους Ευαγγελιστές ονομάζεται πρώτη Σαββάτου και μία Σαββάτων, δηλαδή πρώτη ημέρα της εβδομάδος, 25η Μαρτίου, έγινε σεισμός μέγας. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε, απεκύλησε τον λίθο από τη θύρα του μνημείου και από το σεισμό οι στρατιώτες, οι οποίοι φύλαγαν τον τάφο, αφού κατατρόμαξαν, έφυγαν με μεγάλη βία. Και έτσι βρήκαν ευκαιρία οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες ήρχονται με τα μοίρα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου, βρήκαν ευκαιρία και ήρθαν στον τάφο και μπήκαν μέσα σε αυτό και μη ευρούσε το σώμα του Ιησού, βλέπουν άλλους δύο αγγέλους που να φορούσαν λευκά, εν σχήματι ανδρικό, οι οποίοι ανήγγυλαν σε αυτές την έγερση του Σωτήρος. Και αυτοί απέστειλαν τις μυροφόρες γρήγορα να τρέξουν και να αναγγείλουν στους μαθητές το χαρμόσυμνο γεγονός. Όταν άκουσε αυτά η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, έτρεξε προς τους θερμούς, θερμότερους των μαθητών, στον Πέτρο και στον Ιωάννη και τους ανήγγειλε την έγκριση του Κυρίου. Και αυτοί με ταχύτητα έσπευσαν στον τάφο και βρήκανε τα οθόνια κείμενα μόνα. Οι δε μυροφόρες επιστρέφουσε από το μνημείο, συναντήθηκαν, τη συνάντησε ο Χριστός μας λέγοντας «Χαίρετε». Πρώτη δε η οποία είδε τον αναστημένο Χριστό είναι η Κυρία Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου Ιησού μαζί με την Μαρία τη Μαγδαληνή. Για να μην αμφιβάλλεται όμως η Ανάσταση εκ της οικειώσεως της Μητρός, γι' αυτό οι Θείοι Ευαγγελιστές λέγουν συνεσκιασμένος ότι ήρθαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Και εννοείται με την έκφραση «η άλλη Μαρία» η μητέρα του Ιησού. Και άλλος Ευαγγελιστής λέγει ότι εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν δηλαδή ανύποπτο πρόσωπο. Ενώ αν έλεγαν έτσι πλήρως την αλήθεια, ότι εφάνηκε πρώτον εις την μητέρα του, θα δημιουργούσαν υποψίες. Ιδούσε λοιπόν τον Χριστόν οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες και προσκυνήσασε αυτόν και τους πόδας αυτού κρατήσασε, έδραμαν και πάλι στους μαθητές και με τα χαράς τους ανήγγυλαν ότι ο διδάσκαλος όντως αναστήθηκε και αυτές τον είδαν και τον προσκύνησαν και ότι από το γλυκύτατο του στόμα άκουσαν το χαίρεται. Και έπρεπε βέβαια το γένος εκείνο το οποίο πρώτο άκουσε το «εν λείπες τέξη τέκνα», το γένος δηλαδή των γυναικών, που στο πρόσωπο της Εύας, της πρώτης Εύας, άκουσε από τον Θεό το ότι θα γεννάς με λύπες τα παιδιά σου, έπρεπε αυτό το ίδιο γένος των γυναικών πρώτο να δεχθεί και τη χαρά της Αναστάσεως. Και η μεν Κυρία Θεοτόκος ως κατεξοχήν γνωστική, αφού άπαξ είδε και δέχθηκε τη χαρά, εδόξασε τον Θεό. Και στο εξής δεν θέλησε να επανέλθει στον τάφο, αλλά έμεινε ησυχάζουσα. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή όμως πήγε και πάλι στο μνημείο και για δεύτερη φορά είδε τον Χριστό και πάλι θέλησε
για δεύτερη φορά να πιάσει τα άχραντα πόδια του Κυρίου. Όμως εμποδίστηκε και άκουσε από τον Κύριο το «μη μου άπτου». Και ως Απόστολος στους Αποστόλους στέλνεται από τον Κύριο που της είπε «πορεύου προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής όσα είδες και όσα άκουσες». Άκουσε το «μη μου άπτου» η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, γιατί πλέον ήθελε ο Κύριος να της δώσει να καταλάβει ότι έχει αλλάξει η σχέση τους και πλέον τώρα το σώμα του είναι άφθαρτο και αθάνατο και δεν πρέπει να τον βλέπει απλώς όπως τον έβλεπε πριν σαν τον διδάσκαλο, αλλά είναι αυτός ο οποίος οριστικά και πλήρως και τελείως λύτρωσε το ανθρώπινο γένος από τη φθορά και τον θάνατο και πλέον πορεύεται προς τον Πατέρα του τον ουράνιο. Σε ποια ώρα όμως αναστήθηκε ο Κύριος, πότε ακριβώς αναστήθηκε, κανείς δεν γνωρίζει. Μερικοί είπαν ότι εις το πρώτο λάλημα των πετεινών. Άλλοι ότι αναστήθηκε όταν έγινε ο σεισμός και άλλοι σε άλλη χρονική στιγμή. Αναστήθηκε δε, καθώς και γεννήθηκε, χωρίς να χαλάσουν παντελώς οι σφραγίδες του τάφου. Δηλαδή, ενώ ήταν σφραγισμένος ο τάφος, η πέτρα ήταν επάνω στην πόρτα ακόμα, δεν είχε κυλιστεί από τον άγγελο, εσφραγισμένο του μνήματος, αναστήθηκε ο Κύριος. Όπως και των θυρών και κλεισμένων, εισήλθε έπειτα στους Αποστόλους. Και αυτά, αφού έτσι έγιναν, ειδού έφτασαν μερικοί από αυτούς που φύλαγαν τον τάφο, έφτασαν καταφοβισμένοι και ανήγγειλαν αυτά που συνέβησαν στους αρχιερείς. Οι στρατιώτες δηλαδή, που ήταν 16 τον αριθμό, κάποιοι από αυτούς έτρεξαν και τα είπαν στους αρχιερείς τα γεγονότα. Οι αρχιερείς ακούσαντες αυτά και δεν μη γνωρίζοντας τι άλλο να κάνουν, ούτε και μπορούσαν άλλωστε να κάνουν κάτι άλλο, κατέφυγαν στο ψεύδος. Μπορούσαν βέβαια να κάνουν και το καλύτερο, να παραδεχτούν την Ανάσταση, αλλά αυτό φυσικά δεν το ήθελαν. Και κατέφυγαν στο ψεύδος και στην ασύστατο συκοφαντία. Με αργύρια αρκετά έπεισαν τους στρατιώτες να κηρύξουν ότι αποκοιμήθηκαν αυτοί και όταν ήταν έτσι κοιμισμένοι πήγαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα του Κυρίου. Βέβαια όλα αυτά είναι αστεία και μόνο να τα πει κανείς, γιατί κανείς δεν, από τους Αποστόλους δεν θα τολμούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο φοβισμένοι που είχαν επιβαρωθεί γιατί φοβόταν ότι και αυτούς θα τους συλλάβουν μετά τη σύλληψη του δασκάλου. Και βεβαίως ένας που κλέβει δεν κάθεται εκεί να ξετυλίξει τα οθόνια όπως βρέθηκαν να είναι μέσα στον τάφο τα οθόνια και το σουδάριο της κεφαλής, το κάλυμα της κεφαλής και αυτό τυλιγμένο όμορφα σε ξεχωριστό τόπο. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση που δεν υπήρχε και θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι έκλεψαν το σώμα για να πούνε ότι αναστήθηκε, δεν θα άφηναν εκεί τα οθόνια. Ένας που κλέβει τα κάνει όλα όσο γίνεται γρήγορα για να μην τον πιάσουν. Είναι πλάσμα λοιπόν και συκοφαντία. Όλος αυτός ο λόγος, λέει εδώ ο συναξαριστής, γιατί οι μαθητές ήταν κατακυκλισμένοι από τον φόβο των Ιουδαίων. Και πώς θα τολμούσαν να κάνουν ένα τέτοιο έργο, αφού μάλιστα γνώριζαν ότι υπήρχαν και στρατιώτες οι οποίοι φύλαγαν τον τάφο και έπειτα, αν υποθέσουμε ότι τόλμησαν να ριψοκινδυνεύσουν, πώς εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν με άκρο φόβο θα καθόντουσαν να ξεκολλήσουν τη συνθώνα από το σώμα και να το πάρουν χωρίς τη συνθώνα και να φύγουν στον καιρό που
θα μπορούσαν να το πάρουν μαζί με τη συνδόνα και να φύγουν το γρηγορότερο για να μην τους καταλάβουν αν χρονοτριβούσαν. Έτσι η κακία είναι πράγμα ασυλλόγιστο, δεν έχει λογική. Κατά πολλούς δε τρόπους οι διδάσκαλοι δοκιμάζουν να βρουν σωστά τριήμερο την Ανάσταση του Σωτήρος. Όμως φαίνεται ότι συντομότερο από την τριήμερο υπόσχεση ο Κύριος επίησε την ευεργεσία του σε εμάς. Δηλαδή φαίνεται ότι λίγο γρηγορότερα από τις τρεις ημέρες ο Κύριος αναστήθηκε. Όχι ακριβώς τις τρεις ημέρες. Και γι' αυτό λέει εδώ, καταλήγει ο συναξαριστής, θα πρέπει από ψυχής να του προσφέρουμε την ευχαριστία και τη δόξα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και για το σύντομο της γέρσεώς του και για την όλη του Ανάσταση και την νίκη κατά του διαβόλου, του θανάτου και του άδου. Το δε θα ήμουν δόξα πάντοτε νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και έτσι εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενο.